Κορίτσια, γεια σας. Μεγάλη Τρίτη σήμερα. Όπως σας είπα και χθες, αυτή εδώ η εκπομπή, το Πύργινη και Θάλασσα, αποφάσισε τις μέρες της Μεγάλης Βδομάδας να κάνει ένα πέρασμα σε ήθη, έθιμα, συνήθειες ξεχασμένες, έτσι για να σας θυμίσουμε λίγο το κλίμα αυτών των ημερών που η μνήμη μας το έχει προσδιορίσει στην παιδική μας ηλικία και που όλα αυτά, τα χρώματα, οι βιολέτες, αν θέλετε η ιστορία των ακολουθιών της Μεγάλης Βδομάδας, μας θυμίζουν πολύ αγαπημένες και ίσως ξεχασμένες εποχές. Όπως σας είπα λοιπόν, Μεγάλη Τρίτη σήμερα, η μέρα της Μεγάλης Κρίσης. Ο Χριστός οδηγείται στους κριτές του, στον Άννα και στον Καϊάφα. Η ατμόσφαιρα ήδη έχει αρχίσει να μυρίζει βιολέτα. Και ακόμη για μια φορά, ακόμη για μια ακόμη Μεγάλη Τρίτη, όσοι από εμάς πάμε στις εκκλησιές σε όλη την Ελλάδα, θα ακούσουμε ένα τροπάριο που αναφέρεται στην Κασιανή ή, όπως όλοι το έχουμε συνηθίσει, σαν το τροπάριο της «Εν πολλές αμαρτίες, περιπεσούσα γινή». Όμως για το πνεύμα της μέρας, για το τι γίνεται στις εκκλησιές, μας ενημερώνει ο αρχιμανδρίτης, ο κύριος Μάξιμος Κάπα. Ποιο γεγονός γιορτάζει η Εκκλησία μας τη Μεγάλη Τρίτη? Εορτάζει το γεγονός εκείνο που η Πόρνη επισκέφθηκε τον Ιησού Χριστό στο σπίτι του Σίμωνος του Λεπρού εις τα Ιεροσόλυμα και εκεί, αφού του έπλαινε τα πόδια του με το μύρο, τα σφούγγισε με τα μαλλιά της κεφαλής της. Τι σημαίνει για τον νέο Έλληνα η Μεγάλη Τρίτη και ποια είναι η συμμετοχή του τελικά? Η Μεγάλη Τρίτη για τον νέο Έλληνα είναι μία ημέρα προσευχής και περισυλλογής. Οι άνδρες ή οι γυναίκες είναι εκείνοι που υπερισχύουν ως προς την προσέλευσή τους σήμερα στην Εκκλησία? Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπερισχύουν οι μεν ή οι δε. Φυσικά η μεγαλύτερη προσέλευση, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, είναι από τις γυναίκες. Αλλά ο αριθμός και από τους άνδρες είναι πάρα πολύ μεγάλος. Η νεολαία έρχεται αυτή την ημέρα στη λειτουργία. Η νεολαία βεβαίως συμμετέχει και κοινωνεί, θα έλεγα, των αχράντων μυστηρίων. Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ένδειξη ότι ο σύγχρονος νέος Έλληνας θρησκεύει, πιστεύει εις τον Θεό, παρόλο που υπάρχει αυτή η κρίση σε πολλά θέματα τα οποία αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος. Μεγάλη Τρίτη σήμερα, όπως σας είπα, φυσικά σε λίγο όλοι οι περισσότεροι από εμάς θα αρχίσουν να πηγαίνουν στις εκκλησίες και να σας θυμίσω τώρα τι θέλει η παράδοση να γίνεται. Η παράδοση λοιπόν σήμερα υποστηρίζει ότι πρέπει να αρχίσουμε να αγοράζουμε τα αυγά. Τα αυγά, όπως ξέρετε και όπως ίσως οι μεγαλύτερες σε ηλικία από εσάς θυμούνται, θέλει παράδοση πάντα να βάφονται κόκκινα. Το κόκκινο είναι ένα ακόμα χρώμα το οποίο συμβολίζει την Μεγάλη Βδομάδα. Τα αυγά όμως, ξέρετε πότε βάφονται κόκκινα? Συνήθως αγοράζονται σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, και βάφονται την Μεγάλη Πέμπτη μετά τη Σταύρωση, δηλαδή μετά την ανάγνωση των 12 Ευαγγελίων. Και θυμάμαι τώρα ότι όταν ήμουν και εγώ μικρή, περίμενα φυσικά με αγωνία αυτές τις μέρες, πρώτον γιατί οι μέρες αυτές ήταν συνδυασμένες με τα δώρα του νονού και της νονάς και των αγαπημένων προσώπων, αλλά η μέρα όπου ακούγαμε τα 12 Ευαγγέλια σήμαινε μεγάλη ορθοστασία για μας τα παιδιά, δεν μας άρεσε και πολύ αυτό, όμως την ώρα που αγοράζαμε τα αυγά και την ώρα που οι γυναίκες του σπιτιού αποφάσισαν να τα βάψουνε, ήταν μια πολύ πολύ αγαπημένη στιγμή. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε όλοι μαζί πώς ξεκίνησε αυτό το έθιμο της βαφής του κόκκινου αυγού. Κυρία Χριστίνα, γιατί βάφουμε κόκκινα αυγά το Πάσχα? Η παράδοση μας λέει ότι όταν πήγαν οι μυροφόρες στον τάφο του Κυρίου με μοίρα για να πλύνουν το σώμα του, ήταν τον τάφο ανοιχτό και πάνω καθιστόταν έναν άγγελο.
και τους είπε τι ζητείτε των ζώντα μετά των νεκρών. Πηγαίνετε πέστε στους μαθητές του ότι ο Κύριος αναστήθη. Φεύγοντας οι μυροφόρες και τρέχοντας να προλάβουν το μήνυμα αυτό στους μαθητές του Κυρίου, καθοδόν βρήκαν μια κυρία που είχε γνωστή τους, που είχε στην ποδιά της πολλά αυγά, άσπρα αυγά. Και είπε στη Μαρία, τη Μαγδαλή, Μαρία, γιατί τρέχετε? Και λέει, αναστήθη ο Κύριος. Και λέει, αναστήθη ο Κύριος. Λέει, ναι. Εάν έγινε αυτό, τα αυγά τα άσπρα που έχω στην ποδιά μου να γίνουν κόκκινα. Και αμέσως τα αυγά στην ποδιά της κυρίας κοκκίνησαν. Και από τότε ισχύει αυτή η παράδοση, βάφουν τα αυγά κόκκινα. Σας θυμίζω πράγματα που κι εγώ έχω ακούσει από τη γιαγιά μου ή από θείες μου, όπου μου μετέφεραν παλιά ότι τα αυγά, τα αναστάσιμα αυγά, βάφονται τη Μεγάλη Πέμπτη, αλλά δεν πρέπει να τα πετάμε. Τα αυγά θάβονται στο χώμα και συνήθως το πρώτο αυγό, το πρώτο βαμμένο αυγό, πηγαίνει στο εικονοστάσιο του σπιτιού και αλλάζεται την επόμενη Μεγάλη Πέμπτη του επόμενου έτους. Φυσικά λοιπόν, όπως σας είπα, σήμερα σας θυμίζω πάντα ότι το Πύργινη και Θάλασσα, συνεχίζοντας τα αφιερώματα στις ακολουθίες της Μεγάλης Βδομάδας, βρισκόμαστε στη Μεγάλη Τρίτη, που όπως η παράδοση θέλει να αγοράζουμε τα κόκκινα αυγά για να τα βάψουμε τη Μεγάλη Πέμπτη, αντιμετωπίζουμε μια δυσκολία στο βάψιμο των αυγών. Φυσικά οι μπογιές έχουν εξελιχθεί, φυσικά η μόδα θέλει τα αυγά να βάφονται και κίτρινα και μπλε και πολύχρωμα και άσπρα και να ζωγραφίζονται και να γίνονται χαρούμενα προσωπάκια. Όμως, όταν επιχειρούμε να βάλουμε τα αυγά στην κατσαρόλα, που παλιά δεν τα βάζανε σε τέτοια σκεύη, αλλά σε πύλινο σκεύος για να χύσουν μετά την μπογιά όπου βάφτηκαν τα αυγά στο χώμα, τώρα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα και γιατί μένουμε σε διαμερίσματα και δεν έχουμε τόσο εύκολη πρόσβαση σε χώμα κήπου, αλλά επίσης γιατί τα αυγά του εμπορίου σπάνε εύκολα, δεν έχουν τόσο σκληρό τσόφλι. Η Ολυμπία Παπαγεωργίου, λοιπόν, η συνάδελφος της εκπομπής, πήγε στο σπίτι μιας νοικοκυράς, της κυρίας Αφροδίτης Αθανασιάδη, και άκουσε συμβουλές που νομίζω ότι θα είναι χρήσιμες και σε πολλές από εσάς για το πώς να βάφουμε ωραία κόκκινα αυγά. Βρισκόμαστε στο σπίτι της κυρίας Αφροδίτης για να δούμε πώς μπορούμε να βάψουμε τα αυγά μας. Κυρία Αφροδίτη, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθούμε για να βάψουμε τα αυγά? Καταρχήν πλένουμε τα αυγά. Τα βάζουμε στο σουρωτήρι μέσα, διαλύουμε την μπογιά καλά σε ένα μπολάκι, τη βάζουμε μέσα σε κρύο νερό με ένα ποτήρι ξύδι και βάζουμε τα αυγά μέσα, το νερό πάντα βέβαια κρύο, και μετά ανάβουμε το μάτι για να ζεσταθεί το νερό σε σιγανή φωτιά και αφού αρχίσει και βράσει το νερό, θα μείνουν μόνο 4 λεπτά μέσα τα αυγά. Πρέπει αμέσως να τα βγάλουμε για να μην μαυρίσουν. Τα βάζουμε μέσα στο σουρωτήρι και αφού κρυώσουν παίρνουμε και τα πασαλίβουμε με λάδι για να γυαλίσουν. Παλιά παίρνανε και φλούδια από κρεμμύδια και έβγαινε αυτό το μουσταρδί το χρώμα, από καρύδι φλούδι. Είχαν πολλούς τρόπους. Βέβαια μπορούμε να βάλουμε και με καλσό να τυλίξουμε διάφορα φύλλα γύρω-γύρω στα αυγά, να βγουν διάφορα σχέδια. Κάθε τόπος βέβαια έχει και τις δικές του παραδόσεις. Φυσικά η εβδομάδα που οδηγεί στο Πάσχα, Ελλήνων Πάσχα, είναι συνδυασμένη εκτός από τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος, εκτός από την κατάνοιξη και την περισυλλογή αυτών των ημερών, με ταξίδια. Διότι ποιος δεν έχει ταυτίσει, ποιος δεν έχει συνδυάσει τις διακοπές του Πάσχα με εκδρομή. Λοιπόν, γνωρίζω πολύ καλά ότι πολλοί από εμάς τελευταία στιγμή αποφασίζουμε ότι μπορούμε να φύγουμε. Και όχι γιατί, αν θέλετε, εμείς πάντοτε τελευταία στιγμή αποφασίζουμε για όλα, αλλά μερικές φορές η δουλειά είναι εκείνη η οποία δεν μπορεί να μας αφήσει να κάνουμε εύκολα προγραμματισμό για το πού θα πάμε και το πόσες μέρες θα λείψουμε. Νομίζω ότι όσοι καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουν πολύ καλά τι εννοώ. Λοιπόν, για όσους από εσάς, τελευταία στιγμή, Μεγάλη Τρίτη, σας σήμερα, θέλετε να αποφασίσετε πού θα πάτε και δεν έχετε επιλέξει, η Άτζη Ντρίβα πήγε σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο που το γραφείο αυτό προτείνει ορισμένες εκδρομές και δίνει και ένα συμβολικό κόστος για ορισμένες επιλογές που θα τις ακούσετε και ποια είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να επιλέξετε πού θα πάτε. Αλλά πάνω απ' όλα σημασία έχει να έχετε καλή συντροφιά και διάθεση για διακοπές. Thank you.
διακοπές του Πάσχα είναι μια ευκαιρία για όλους μας να ξεφύγουμε λίγο από τους τρελούς ρυθμούς της πόλης και να ζήσουμε την ελληνική ύπαιθρο στην πιο ωραία της ίσως στιγμή. Θα είχαμε να προτείνουμε τη Σαντορίνη, η οποία Σαντορίνη είναι πανέμορφη για όλες τις εποχές, καθώς επίσης και τη Μύκονο, η οποία Μύκονος είναι η έναρξη στη σεζόν για τους νέους κυρίως, οι οποίοι θέλουν να ξεφαντώσουν, να ξεφύγουν δηλαδή από τα καθημερινά της Αθήνας. Οπωσδήποτε δεν θα αφήναμε πίσω τη Κεφαλονιά, που φημίζεται και εκείνη για το Πάσχα της, με τις φιλαρμονικές της και με τις μουσικές της καντάδες, καθώς επίσης και για το σπάνιο και μοναδικό φαινόμενο στην Ελλάδα της Κέρκυρας, η οποία φημίζεται για τις μαζορέτες της, για τις φιλαρμονικές επίσης και για το παραδοσιακό σπάσιμο των καναθιών. Οι τιμές είναι προσιτές, όταν έχουμε στα δεδομένα, σαν δεδομένο μάλλον την αρχή της περίοδου, της high season όπως ονομάζουμε στη δουλειά μας για το καλοκαίρι, θα ήθελα να δώσω κάποιες ενδεικτικές τιμές, οι οποίες θα έχουν να κάνουν για τη Σαντορίνη, μαζί με τις μεταφορές γύρω στις 48.000, ένα πακέτο 5 ημερών. Μύκονο Σαντορίνη λοιπόν, προτείνουμε Κέρκυρα ή Κεφαλονιά, αλλά πάνω απ' όλα προτείνουμε τα μέρη εκείνα όπου πολλοί από εσάς ή πολλοί από εμάς έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα πατρικό σπίτι με μία αυλή όπου θα ψήσουμε παρέα με αγαπημένα μας πρόσωπα το αρνί τη μέρα του Πάσχα για να διασκεδάσουμε και να βρεθούμε λίγο με τους δικούς μας. Να σας πω κάτι τώρα που έβλεπα τα πλάνα από την Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Κέρκυρα και την Κεφαλονιά. Να σας θυμίσω κάτι, ότι το νησί του Πάσχα δεν είναι η Μύκονος τόσο. Το νησί του Πάσχα είναι η Κέρκυρα. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Όχι μόνο γιατί το διάλεγε σαν τόπο διακοπής του Πάσχα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, αλλά γιατί ταυτίστηκε με τη Ρένα τη Βλαχοπούλου, ταυτίστηκε με πάρα πολύ μεγάλα γλέντια και αν θέλετε όλοι αυτοί οι παρελάσεις, οι μαζορέτες, τα κανάτια που σπάνε, είναι στην Κέρκυρα. Εκεί τα βρίσκεις, φυσικά δεν είναι δυνατόν να πάμε όλοι εκεί, αλλά καλό θα ήταν το Πάσχα, που στην Κέρκυρα δεν πάνε και πολλοί Άγγλοι, να πηγαίνουν ίσως περισσότεροι Έλληνες. Τι θέλω να πω τώρα, γιατί ξεχάστηκα με όλα αυτά που είπα, ότι εάν δεν πάρετε βαπόρι ή αεροπλάνο για να ταξιδέψετε για κάπου, τι θα πάρετε? Όχι μόνο βέβαια τα δυο σας πόδια ή ένα ποδήλατο, αλλά ένα αυτοκίνητο ή μία μηχανή. Και πριν βάλετε το κλειδί στην μίζα, ας θυμηθείτε ότι για την ασφάλεια τη δική σας, για την ασφάλεια του αυτοκινήτου, αλλά πάνω απ' όλα όπως είπα για τη ζωή σας, πρέπει πριν μπείτε μέσα με τον καλό σας, την καλή σας ή την οικογένειά σας, να επισκεφθείτε ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Και αν εσείς δεν το προβλέψατε, το προβλέψαμε εμείς για σας και σας συμβουλεύουμε ότι... Μήπως είστε από αυτούς που πρόκειται να περάσετε τις γιορτές του Πάσχα μακριά από την πρωτεύουσα? Αν λοιπόν οδηγείτε και έχετε ήδη πάρει την απόφασή σας, μην ξεχάσετε να κάνετε πρώτα τον κατάλληλο έλεγχο στο αυτοκίνητό σας. Πρώτα να κοιτάξουμε τα λάδια, τα νεράκια, να κοιτάξουμε τα υγρά των φρένων, τον αέρα από τα λάστιχα, τα φώτα μας, να κάνουμε ένα έλεγχο στο σύστημα διευθυνσίως και στο σύστημα επέδυσης των φρένων. Σε περίπτωση όμως που έχετε καιρό να κάνετε γενικό σέρβις, αυτή τη φορά δεν πρέπει να το αμελήσετε. Πόσο κοστίζει σε έναν οδηγό όταν έρθει στο συνεργείο για να φτιάξει το αυτοκίνητό του για να φύγει για ταξίδι? Ένα γενικό σέρβις μαζί με την εργασία του το συνεργείο πάει και 25 και 30 χιλιάδες. Το ίδιο βέβαια ισχύει και στην περίπτωση που έχετε αποφασίσει να ταξιδέψετε με μηχανή. Πρέπει να κοιτάξουμε τα πρώτα τα λάστιχα, τα λάδια της μηχανής, αν ανάβουν τα φλάς, τους καθρέφτες, να έχουμε δεξιά-αριστερά καθρέφτες. Πόσο κοστίζει ένα προληπτικό και ένα γενικό σέρβις μιας μηχανής? Σε μια μεσαία κατηγορία μηχανάκι, γύρω στις 7 με 8 χιλιάδες.
Η παράδοση θέλει το Πάσχα να είναι γιορτή αγάπης και χαράς. Αυτό νομίζω το γνωρίζετε, άλλωστε περιμένουμε την Ανάσταση να δώσουμε και να πάρουμε το φιλί της αγάπης. Όμως, καλός ή κακός, η αγάπη έχει ταυτιστεί μερικές φορές και με το δούνε και λαβίν το κάτι της, δηλαδή σε πιο απλά ελληνικά, όλοι περιμένουμε και όχι μόνο τα βαφτιστήρια, δεν περιμένουν μόνο αυτά να πάρουν από τον ονό τους ή την ονά τους το δώρο τους, αλλά όλοι περιμένουμε κάποιος να μας θυμηθεί και για κάποιον εμείς να αγοράσουμε κάτι για να το προσφέρουμε με αφορμή αυτή τη μεγάλη γιορτή. Λοιπόν, επειδή έστω και τελευταία στιγμή, που δεν είναι και τελευταία στιγμή Μεγάλη Τρίτη, μπορούμε να βγούμε στους δρόμους και να δούμε τι θα αγοράσουμε, εμείς κάνουμε μια βόλτα στα μαγαζιά και σήμερα, μεγαλοτριτιάτικα, σας προτείνω να αγοράσετε. Λαμπάδες, διακοσμητικά κεριά και αυγά, παραδοσιακές αυγοθήκες και κοτοπουλάκια είναι μερικές ιδέες που σας δίνει το κατάστημα Πασπαρτού στο Παλαιό Φάληρο για τα πασχαλινά σας δώρα. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι το Πάσχα είναι γιορτή αγάπης. Υπάρχουν κάτι λαμπαδάκια λεπτά που μπορεί να κρατήσει ένας μεγάλος που δεν θέλει να έχει πολλά πράγματα, να μην είναι φορτωμένοι, που έχει 1000 δραχμές. Από εκεί ξεκινάει η τιμή της λαμπάδας και μπορεί να φτάσει μέχρι 5000. Μια πολύ πλούσια λαμπάδα. Υπάρχουν και κάποια κεριά διακοσμητικά, αυτά που σου στοιχίζουν. Και με 500 δραχμές μπορεί να βρει ένα πολύ μικρό δωράκι συμβολικό για το Πάσχα. Και επίσης, από εκεί και πέρα μπορεί να φτιάξει μια σύνθεση που μπορεί να πάει και 20.000. Τα αυγά τα πασχαλινά που έχουμε τα πάνινα έχουν από 3.000 μέχρι 6.000 περίπου. Υπάρχουν κάποια κουκλάκια, κάποια διακοσμητικά άλλα, οι τιμές τους περίπου ποιες είναι? Από 1500 δραχμές. Πόσο κοστίζει συνολικά το να μπούμε στο μαγαζί και να αγοράσουμε τα πασχαλινά μας δώρα? Αν κάποιος θέλει να προσφέρει σε 10 φίλους για παράδειγμα, μπορεί να δώσει και 10.000. Ο κόσμος αγοράζει πασχαλινά δώρα τελικά? Ναι, αγοράζει. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, παρόλο που μέχρι τώρα το Πάσχα δεν ήταν τόσο πολύ στο να δωρίζει ο άλλος τους φίλους του και σε όλους τους δικούς του, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και προσφέρει σε όλους από ένα συμβολικό δωράκι. Στο Πασπαρτού όμως, εκτός από πασχαλινά δώρα, μπορείτε να βρείτε και μια μεγάλη ποικιλία από αφίσες, κορνίζες και μεταξωτυπίες.